Αυτές οι γιορτές για μένα ήταν λίγο περίεργες, γιατί ήμουνα μακριά από την οικογένειά μου. Η οικογένειά σου πού είναι? Αυτή τη στιγμή η μητέρα μου βρίσκεται στην Ιταλία και ο πατέρας μου ταξιδεύει και είναι εκτός, είναι στη Γερμανία. Και σου είναι μαζί? Οι γονείς μου, ναι, είναι μια χαρά. Βέβαια, εντάξει, υπήρξε ένα φεγγάρι που δεν ήταν και τόσο πολύ καλά η σχέση τους, αλλά τώρα είναι μια χαρά, είναι τέλεια. Είσαι από τα πρόσωπα τα οποία μας απασχόλησαν στα τέλη του 18, όπως ανέφερες και εσύ. Πιο πολύ στεναχωρέθηκα, διότι συζητούσαν και βάζανε σε διλέμμα, στο πούμε έτσι, το γεγονός αν έχω τελειώσει τη νομική, αν έχω βγάλει το πτυχίο μου, ότι όσο ζούσα στο Λονδίνο και μετά έκανα και 2 χρόνια Εράσμους εδώ, όλα τα μαθήματά μου ήταν στα αγγλικά. Από την άλλη, στεναχωριέμαι κιόλας γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχει μάθει την ελληνική γλώσσα μόνη της. Δηλαδή, εγώ έχω μάθει την ελληνική γλώσσα μόνη μου. Δεν έχω πάει ποτέ σε σχολείο. Πιο ακραίο που άκουσες βγαίνοντας από το παιχνίδι? Το πιο ακραίο. Το πιο καυστικό, εντάξει, πρώτο ήταν ότι είμαι αγράμματη. Δεύτερον, ότι για την καταγωγή μου, για την Αλβανία. Πάνε Αλβανίδα, μου λέγαν κάτι τέτοια κουλά. Και νομίζω ότι την καταγωγή σου δεν την έκρυψες ποτέ από την αρχή, ούτε μπήκες σε τέτοια διαδικασία. Από την αρχή είχα πει ότι είμαι από Αλβανία και σκεφτείτε ότι επειδή έχω και επιρροές από την Ιταλία, λόγω της μητέρας μου, δεν ανέφερα ποτέ αυτό για να μην νομίζει ο κόσμος ότι προσπαθώ να κρύψω την καταγωγή μου. Ουσιαστικά περιπτώσεις που έχουν αναφερθεί στο μοντάζ. Ότι κάποια πράγματα μπορεί να τα είχαν τσιμπήσει λίγο παραπάνω στο μοντάζ, για να έχει ενδιαφέρον. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Η Μικαέλα την ακούσαμε να το λέει αυτό, ότι για πράγματα τα οποία δεν έγιναν όπως τα είδαμε εμείς. Ναι, δεν συμφωνώ με αυτό, δεν ξέρω. Το είχα συζητήσει και με τη Μικαέλα και της είπα ότι εντάξει, μοντάζ όσο και να είναι, όμως λόγια δικά σου είναι αυτά. Δηλαδή κόψε, ράψε, πόσο όμως, πόσο πια. Τουλάχιστον στην περίπτωσή μου. Δεν θα το ρίξω στο μοντάζ. Ισχύει κάτι που είχαμε ακούσει, ότι μπορεί ας πούμε να σου είχαν επιτεθεί σε ένα σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν ισχύει, δεν μου έχει επιτεθεί κανείς. Αλλά υπήρξαν κάποιες παρενοχλήσεις στο σπίτι μου από κάτω. Μου χτυπούσαν τα κουδούνια και δεν ήταν αυτοί που μου λέγανε. Δηλαδή είχα αρχίσει λίγο να φοβηθώ στις αρχές όταν βγήκα. Η Εύη Ιωαννίδου ισχύει ότι σε έχει κάνει unfollow στα social και δεν θέλει καμία επαφή με σένα? Δεν το ήξερα αυτό. Μου το έστειλε ένα fan club μου, μέσα σε πολλά τα άλλα τα fan club που έχω. Μου λέει ότι η Εύη με έχει κάνει unfollow, γιατί δεν το παρατηρώ μέσα σε πολλούς followers πλέον. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Είναι βλέπουμε να παίρνουν μια απόσταση από όλα αυτά, ναι. Βγαίνοντας από το παιχνίδι. Okay, αυτό όμως είναι προς τιμή μου είναι αυτό και θεωρώ ότι το κάνουν ξεκάθαρα για να δικαιολογηθούν τις κινήσεις του και για δημοσιότητα. Με το να δείχνουν τώρα αυτή τη στάση απέναντί μου, επειδή ήμουν αρκετά συζητημένο πρόσωπο και το κατάλαβαν και ήδη όταν βγήκανε από το παιχνίδι, γιατί δεν το ξέραν αυτό. Δείχναν όλο αυτό το, ξέρεις, το σπάσιμο μεταξύ μας, το απόσπασμα που έγινε, όπως θες το λες, που έχουμε σπάσει, δεν είμαστε πια όπως ήμασταν, για να πέφτουν οι κάμερες και όλη η δημοσιότητα πάνω τους. Μόλις βγήκα, ήθελα το 18 να μην κάνω και πάρα πολλά πράγματα. Έκανα μόνο ένα εξώφυλλο στο downtown. Γι' αυτό ακούστηκαν διάφορα. Είχες πάρει τελικά άδεια από το Star. Τι έγινε με τις ρήτρες? Δεν πήρα κάποιο ρήτρο, δεν έγινε τίποτα με τις ρήτρες. Και είχα πάρει άδεια και δεν είχα πάρει. Είχα ανακοινώσει ότι θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν είχα πάρει το OK από αυτούς. Δεν υπήρξε περίπτωση να χάσω το εξώφυλλο, οπότε το πήρα πάνω μου και το έκανα το εξώφυλλο. Και νομίζω ότι τους έβγαλα και άσπρο πρόσωπους. Το πιο ιδιαίτερο ή το πιο περίεργο που σου έχουν προτείνει μετά το παιχνίδι? Το πιο περίεργο ήταν ένα εξώφυλλο στο Playboy που, εντάξει, okay, στην αρχή ήταν λίγο, όταν το πρώτο συζητήσαμε ήταν μια χαρά, αλλά όταν είδα μετά, μπήκα στη διαδικασία να δω τις πόζες και αυτά, λέω, εντάξει, okay, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Με καμία περίπτωση δεν θα έκανα κάτι αυτή τη στιγμή στην καριέρα μου για να την καταστρέψω.